συναδέλφου σα, να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου το Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή. Από την αρχή τη πανδημία, με πρόσκληση του σωματείου του νοσοκομείου, παρευρεθήκαμε και εμείς οι αγρότες εδώ στην πύλη και βρεθήκαμε και με το διοικητή. Θυμάμαι. Τότε που άρχισε να παίρνουν από το θεσπρωτικό 8 εργαζόμενους, από το Κανελάκι και από το Σφαίρο στην Πρέβεζα. Και στην ερώτησή μας λέει: δεν ξέρω τίποτα. Είναι σαν να κλέβει, του λέω, η γυναίκα, το παιδί μου, και να μην ξέρει τι γίνεται. Μετά το πέταξε το παλάκι, είναι η περιφερειακή που κάνει κουμάντο. Συνάδελφε, ο χορός καλά κρατάει και σήμερα. Το ίδιο γίνεται και σήμερα. Αποδυναμώνουν τα κέντρα υγείας και ούτε εδώ γίνεται σωστή δουλειά. Για παράδειγμα, στη Φιλιππιάδα το κέντρο υγείας λειτουργεί μέχρι το μεσημέρι. Μετά δεν αρρωσταίνουν. Στα Λέλογα, το εσφορωτικό, το κέντρο υγείας δεν έχει ακτινολογικό μηχάνημα. Ελείψεις οδηγούς, ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα μια λάκα που έβγαινε τα μισά τα Γιάννη, ως το θεσπρωτικό, να είναι πρωτοβάθμια φροντίδα στον αέρα. Στο λόγο. Να μην υπάρχει ΕΚΑΒ, να μην υπάρχει κέντρο υγείας σε μια μεγάλη περιοχή. Στο Κανελάκι. Πάλι τα ίδια. Να μην υπάρχει ακτινολογικό, έλλειψη προσωπικό. Στην Πάργα το ίδιο οι ελλείψεις. Έτσι για την ιστορία να σας πω, επειδή είμαι από την περιοχή, μια μέρα είχε κοπεί το ρεύμα στο κέντρο υγείας του Σφορωτικού και δεν είχε πετρέλαιο για την γεννήτρια. Αυτή είναι η κατάσταση να. Και αυτή προσπαθούμε να ανατρέψουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι ο κόσμος έχει τη δύναμη. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα πάμε. Βοηθώντας το σωματείο και τους άλλους φορείς να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση που μας έχει φέρει σε αυτό το χάλι. Ευχαριστώ.